Στη συνέχεια αυτών των μικρών μικρών που ομιλούμε, θα ήθελα να παραθέσω και κάτι ακόμη που θα μπορούσε και αυτό να μας βοηθήσει σε μια στιγμή που δεν σκεπτόμεθα όσο θα έπρεπε να σκεπτόμεθα λογικά και σωστά και να έχουμε τελεία εμπιστοσύνη προς το Θεό. Λέγεται ότι κάποτε μια φτωχιά γυναίκα περνούσε δίπλα από ένα μπέλι γεμάτο σταφύλια. Ήταν κατά καλό καιρό, ζέστη, διψούσε, υπέφερε. Σταμάτησε λοιπόν λίγο κοιτάζοντας τα κατάφορτα εκείνα κλίματα και όπως ήταν πεινασμένη και διψασμένη μέσα στο καλοκαίρι, συλλογίστηκε να είχα ένα τσαμπί μόνον από αυτά. Κίνη τη στιγμή, κατά σύμπτωση, να σου ο νοικοκύρης του αμπελιού. Τη χαιρετά και έτσι λέει: «Τι κάνεις κυρία μου εκεί, τι κοιτάζεις?» «Να, κοιτάζω. Τι, θα θέλεις κανένα σταφύλι?» Και αυτή εκκίνησε το κεφάλι της, δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ποιος είναι αυτός. Λέει, θα ήθελα, λέει, η μέση ζέστη, αλλά πού να το βρω? Μένα ήσυχη, τη λέγει, είναι δικό μου το αμπέλι. Να σου αυτός, βγάζει τα κλειδιά, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στα αμπέλι. Περίμενε, τη λέει. Πράγματι αυτή, επερίμενε. Επερίμενε λίγα λεπτά, επερίμενε 5 λεπτά, επερίμενε 10 λεπτά, επερίμενε ένα τέταρτο, αλλά ο αμπελουργός δεν εφάνηκε. Σκέφτηκε λοιπόν ότι την εξεγέλασε και έχασε και την ώρα της που θα πήγαινε σιγά σιγά, έστω και βασανισμένη, έστω και διψασμένη, και έτσι ξεκίνησε να φύγει και πράγματι απεμακρύνθη αρκετά από την πόρτα. Όμως έπειτα από λίγα λεπτά που έφυγε αυτή, να σου και βγαίνει ο αμπελουργός εκεί. Κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί, τίποτα. Τη βλέπει λοιπόν στο βάθος κάτω και έφευγε. Της φωνάζει λοιπόν: «Έλα», τη λέει, «πίσω, έλα πίσω». Αυτή άκουσε, σου λέει, «Τι με θέλει τώρα να πάω πίσω?» Εν πάση περιπτώσει, γύρισε πίσω. «Γιατί έφυγες?» τη λέει. «Να με συμπαθάς που άργησα. Μα θα ήθελα να διαλέξω μερικά και να, όχι μόνο να σου δώσω τώρα, αλλά να πάρεις και λίγα σε ένα κοφινάκι μαζί σου. Γι' αυτό άργησα. Με συγχωρείς πάρα πολύ». Έβαλε το κεφάλι κάτω, ευχαρίστησε και έφυγε. Η απλή αυτή υπόθεση κρύβει μέσα της ένα μεγάλο μάθημα για μας. Πολλές φορές είναι αλήθεια αυτό και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Στην προσευχή μας ζητάμε από τον Κύριο κάτι, ή από την Παναγία μας ή από έναν Άγιο. Και μη παίρνοντας άμεση απάντηση, θα ρούμε πως ο Θεός αδιαφορεί για μας. Αλλά μετά από λίγο καιρό η απάντησή Του έρχεται. Μάλιστα πολλές φορές πλουσία και ευλογημένη, όσο δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε. Και μας πιάνει τότε η ντροπή για την ολιγοπιστία μας. Ο Θεός είχε αργήσει γιατί ήθελε να γεμίσει το πανέρι των ευλογιών Του πριν να το προσφέρει στην ψυχή που ζητούσε ένα μόνο τσαμπί. Άλλωστε πολλές φορές ο Θεός δεν απαντά, διότι δεν πρέπει να απαντήσει. Και βλέπουμε εκ των υσέρων και λέγαμε: «Πω πω, τι θα παθαίναμε». Ας έχει δόξα ο Θεός, ο οποίος δεν μας το έδωσε αυτό που ζητούσαμε. Αλίμονό μας, αγαπητοί μου, αν κάθε φορά που ζητούσαμε από το Θεό εμείς τις τρέλες μας, μας τις έδιδε ο Θεός. Τα βλέπουμε εκ των υστέρων, αλλά τα αποδίδουμε στην τύχη, δεν τα αποδίδουμε στην πρόνοια του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Διότι δεν είναι πάντοτε ο Θεός μαζί μας όταν μας δίδει εκείνο που ζητάμε, αλλά και όταν δεν μας δίδει και πάλι είναι ο Θεός μαζί μας.
αλλά δεν ξέρουμε εμείς να ευχαριστήσουμε περισσότερο το Θεό όταν δεν μας δίδει ή όταν αργεί να μας το δώσει, παρά όταν μας το δίδει αμέσως. Διότι όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, αν μας δώσει, λέει, ο Θεός κάτι που του ζητήσαμε, πρέπει να του πούμε ένα ευχαριστώ. Αν όμως δεν μας το δώσει αυτό που του ζητήσαμε, πρέπει να του πούμε χίλια ευχαριστώ, διότι δεν ήταν το συμφέρον μας να μας το δώσει αυτό. Αλλά πού να τα βρούμε εμείς αυτά και πού να τα αντιληφθούμε? Ένα άλλο πάλι που θα μπορούσε να μας ωφελήσει μέσα σε αυτή τη ζωή είναι κάτι που θα ήθελα να σας πω ακόμη. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευγνώμων προς τον Θεό. Και για αυτά τα άσχημα ακόμη που συμβαίνουν στη ζωή του, τα κακά τα λεγόμενα, που κακό είναι μόνο μια αμαρτία, όλα τα άλλα είναι λεγόμενα κακά και νομιζόμενα κακά. Όμως ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να έχει ένδακρη στους οφθαλμούς του. Οι οφθαλμοί του πρέπει να είναι πάντοτε γεμάτα δάκρυα από όλα του, από όλες τις εκδηλώσεις. Θα σας πω ένα παράξενο τώρα που ασφαλώς δεν μπορούσατε να το έχετε σκεφτεί ποτέ σας. Λέγεται ότι κάποτε δύο άγιοι γέροντες ερημίτες έκαναν ένα μικρό περίπατο μαζί, ανταλλάσσοντες βέβαια ψυχοφελείς σκέψεις. Εκεί λοιπόν λέει ο ένας ξαφνικά ένα αθώο αστείο και ο άλλος εγέλασε. Μετά λέει ο δεύτερος τον πρώτο: «Ας γονατίσουμε, αδελφέ, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το γέλιο, το πολύτιμο αυτό δώρο που μας χάρισε ο Δημιουργός μας». Ακούετε? Και γεμάτη κατάνοιξη γονάτισαν ευθύς και ευχαρίστησαν τον Θεό. Γιατί? Για το γέλιο. Σκέφτηκε κανένας ποτέ του τι είναι αυτό το γέλιο και πού το βρήκε? Του το έδωσε η μητέρα του? Το φτιάξε αυτός? Το απόκτησε αυτός? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα? Και εντούτοις, και τα δάκρυα είναι από το Θεό και το γέλιο είναι από το Θεό. Όλα ωφελούν τον άνθρωπο και τον βοηθούν να επιστρέψει και να σκεφτεί: «Δημιουργώ, δημιουργώ». Κάποιος τον έφτιαξε και του τα χάρισε όλα αυτά τα πράγματα. Κάποτε ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης συνομιλούσε με δύο φίλους του για τους πόνους γενικά, για τις δοκιμασίες και τη θλίψη της ζωής. Και ο ένας εξ αυτών του απαντά και του λέγει: «Εγώ», του λέει, «όταν είμαι στενοχωρημένος, το ρίχνω στο κρασί και έτσι ξεχνώ». Ο άλλος του λέει: «Εγώ καταφεύγω στη μουσική». Ένας τρίτος: «Εγώ», του λέει, «καταφεύγω στο χαρτί». Και έτσι ξεχνώ, γιατί βλέπεις η θλίψη είναι στον κόσμο πολλές, και αν τα πάρεις στα σοβαρά και αν το ρίξεις λιγάκι έξω, δεν θα κατορθώσει να τα βγάλει πέρα με αυτές τις δυσκολίες της ζωής. Ακούει τώρα αυτός και απαντά ως εξής: «Εγώ», λέει, «τι να σας πω, όταν είμαι λυπημένος, ούτε στο κρασί, ούτε στο χαρτί, ούτε στη μουσική βρίσκω παρηγοριά. Πηγαίνω κάπου απόμερα μόνος μου, εκεί γονατίζω, σηκώνω τα χέρια απάνω και προσεύχομαι στον Κύριο, προσεύχομαι στο Θεό, λέω τον πόνο μου και η ψυχή μου γαλινεύει, αγαπητή μου». Δεν ξέρω εσείς αν γαλινεύετε, διότι συνήθως τόσον το γλέντι όσον η μουσική, όσον το χαρτί, όσον το κρασί, όσον η ειδονή, μπορεί για μια στιγμή τον άνθρωπο να τον αποτραβούν από τον πόνο, από τη στενοχώρια, από τη θλίψη, από το άγχος. Αλλά παίζουν ένα ρόλο μιας ασπιρίνης,
περνάει η επίρρεια αυτή και έπειτα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Ναι, είναι ανάγκη ο άνθρωπος να καταφεύγει στην πηγή, στο μόνον δυνάμενο. Γι' αυτό η προσευχή είναι ένα μεγάλο όπλο όλων των ανθρώπων, εκείνων που δεν θέλουν να μείνουν στα χέρια του σατανά, να τους φέρει σε απόγνωση. Διότι ο σατανάς είναι τεχνίτης και προσθέτει επάνω στους ανθρώπους θλίψη επί των θλίψεων και τους φέρνει μέχρι αυτοκτονίας. Προσέξτε το λοιπόν, είναι το μόνο φάρμακο, το μόνο όπλο, το δυνάμενο τον άνθρωπο να τον βοηθήσει κατεξοχήν στις δύσκολες στιγμές του. Πριν λίγα χρόνια αναφέρεται ότι πέθανε σε ένα άσυλο ανιάτων, αλκοολικών μάλιστα, σωστό σωματικό ερείπιο και πάμπτωχος, ένας Αμερικανός ονόματι Χέρι Ουάστσον. Αυτός τι λέτε ότι ήταν? Είχε γράψει ένα βιβλίο, ή το συγγραφεύς, και το βιβλίο επεγράφεται πως θα πετύχει στη ζωή, που είχε βέβαια μεγάλη κυκλοφορία σημειών στις ημέρες του. Στο βιβλίο αυτό λοιπόν ο τραγικός εκείνος ναυαγός της ζωής έδινε συμβουλές στους νέους ομορφοφτιαγμένες, αλλά αντίθετες όμως με τη θρησκεία. Αποτέλεσμα, φάνηκε στον ίδιο τον συγγραφέα. Πέθανε σε ένα άσυλο αλκοολικών, σαν ένα σκουπίδι, όχι σαν άνθρωπος, ούτε σαν ζώον, ούτε σαν τίποτα. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι και αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων χωρίς Θεό, χωρίς πίστη. Οποιαδήποτε συνταγή να δώσει ο άνθρωπος έξω από το Θεό, έξω από την ηθική, έξω από την πίστη, έξω από τη θρησκεία, έξω από την ψυχή, έξω από τη ζωή πέραν του τάφου, έξω από όλα αυτά, είναι αστεία. Και τα πρώτα αποτελέσματα όλων αυτών των θεωριών θα τα δρέψει αυτός ο ίδιος ο οποίος είναι και εφευρέτης αυτών των δίθεν μέσων της ευτυχίας. Όπως εν προκειμένου. Κάτι άλλο παράξενο επίσης που μας διδάσκει να μη σπέβδουμε πολλές φορές, διότι δεν ξέρουμε να ερμηνεύσουμε εμείς όπως ο Θεός, είναι αυτό που θα σας πω. Αναφέρεται ότι ένας ναυαγός κάποτε κατόρθωσε παλεύοντας ώρες με τα κύματα να βγει σε ένα έρημο νησάκι. Εκεί με πολλούς σκόπους έφτιαξε μια πρόχειρη καλυβούλα χρησιμοποιώντας κλαδιά και κάθε μέρα προσευχόταν κοιτάζοντας τον ορίζοντα μήπως φανεί κανένα πλοίο. Ένα απόγευμα είχε απομακρυνθεί λίγο από την καλυβούλα του να βρει κανένα χόρτο, κάτι κλπ. Και εκεί που γύριζε να βρει κάτι, τον έπιασε μια απελπισία μπροστά σε αυτό το θέαμα. Τι δηλαδή? Ό,τι είχε κατορθώσει να φτιάξει με τόσους σκόπους, έβλεπε τώρα τη φωτιά να το μεταβάλει σε στάχτες. Αυτός διότι δεν είχε πολλά μέσα να ανάβει φωτιά, δεν την έζησε τη φωτιά για να ξανά την ανάψει έπειτα όταν απεμακρύνθη και την άφησε αναμένη. Ποιος ξέρει τώρα τι έγινε, φύσισε κάτι, έπιασε και έγινε στάχτη. Λέγει λοιπόν μόνος, αυτό ήταν το χειρότερο που μπορούσα να πάθω. Έτσι σκέφτηκε με την περιορισμένη ανθρωπίνη κρίση του. Αλλά τι ήταν λέτε? Αυτό που εκείνος το θεωρούσε συμφορά, το έκανε ο Θεός για τη σωτηρία του, που τόσο θερμά το ζητούσε. Την άλλη μέρα ένα βαπόρι πλησίασε και τον παρέλαβε. Καλά του λέει στον καπετάνιο, πώς με είδετε εμένα εδώ πέρα?
Είδαμε τη φωτιά, λέει, χθες και ήρθαμε. Ποιος μπορούσε να φανταστεί αυτή τη λύση στο πρόβλημά του? Κανένας. Μη απαγοητεύεστε ποτέ. Αφήνετε απλά με την προσευχή σας στα χέρια του Θεού την υπόθεσή σας. Έστω και αν τη βλέπετε ότι πηγαίνει ανάποδα, εσείς να έχετε απόλυτον εμπιστοσύνη ότι ο Θεός την οδηγεί την υπόθεσή σας σωστά. Και θα το δείτε αργότερα, όπως το είδε και αυτό στην επαύριον. Ρώτησαν κάποτε ένα σοφό γιατρό του Βυζαντίου που είχε βρει πολλές μεθόδους θεραπείας βαρέων ασθενειών. Ποια, του λέει, είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη από όσες έκανες στη ζωή σου? Εκείνος συλλογίστηκε λίγο και ύστερα με ένα χαμόγελο απήντησε: αγαπητοί μου, δεν θα το πιστέψετε αυτό που θα σας πω. Η σπουδαιότερη ανακάλυψη που έκανα στη ζωή μου ήταν ότι ο Χριστός είναι ο Δημιουργός μου και ο Σωτήρας μου. Δεν ξέρω αν έχετε μέρος να το βάλετε. Όμως αυτή είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη. Όλα τα άλλα είναι αστεία. Γιατί, θα μου πείτε? Διότι δυνάμει αυτού, αυτός με φώτισε να κάνω τις υπόλοιπες ανακαλύψεις. Και δεν με φώτισε για να γίνω μεγάλος εγώ, αλλά για να βοηθηθούν οι δικοί του, οι ανθρώποι του. Γι' αυτό με βοήθησε. Γι' αυτό μη ζητάτε απαντήσεις σε τέτοια πράγματα. Ένας επίσκοπος έκαμε κάποτε παρατηρήσει σε ένα κληρικό για τον οποίο είχε πληροφορίες ότι συνήθιζε που και που να πίνει κανένα ποτήρι. Πιστέψτε με, λέγει ο ιερεύς, ότι ποτέ δεν ήπια εν υπερησία, δεσποτά μου. Βέβαια, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί. Εν υπερησία, είπε ο επίσκοπος, και πότε ο κληρικός ή ο χριστιανός ή γενικά ο άνθρωπος δεν βρίσκεται εν υπερησία? Πότε? Υπάρχουνε ώρες για τον χριστιανό και κατεξοχήν για τον ιερέα και αργένει για τον άνθρωπο οποιαδήποτε υπερησία και αν κάνει, που δεν πρέπει να είναι εκτός υπερησίας και δεν είναι εν υπερησία? Ο καλός ποιμήν και ο καλός χριστιανός δεν είναι υπηρεσία μόνον όταν λειτουργεί ή όταν κηρύττει από τον άγγονα, ή ο χριστιανός γενικά όταν βρίσκεται σε μια κάποια δουλειά. Πρέπει να κάνει έργο Θεού με ολόκληρη τη ζωή. Αν ο Κικέρον, αγαπητοί μου, έλεγε ότι δεν υπάρχει στιγμή χωρίς καθήκον, το ίδιο μπορεί να λεχτεί και για κάθε χριστιανό και κατεξοχήν για τον εργάτη του Θεού. Δεν υπάρχει για τον καθένα μας στιγμή που να μην καλούμεθα να υπηρετήσουμε τον Κύριο και τον εαυτόν μας. Διότι κηρύττοντας τον Κύριο και κάνοντας μια ζωή που δοξάζεται ο Θεός βλέποντας αυτά τα πράγματα επάνω μας, ταυτόχρονα εξυπηρετούμε τον εαυτόν μας. Ας το λάβουμε σοβαρός υπόψη και αυτό. Διότι πολλοί ξεχνούμε, νομίζουμε ότι ορισμένες ώρες, ορισμένες στιγμές στη ζωή μας θα πρέπει να προσέξουμε τα του Θεού και του εαυτού μας, εφόσον πρέπει πάντοτε. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πότε θα φύγει από τον κόσμο αυτόν. Ένας Ινδός ιεραπόστολος που τον έλεγαν, λέγει, Σαντού, διέσυζε κάποτε τις παγωμένες εκτάσεις του Θιβέτ, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο στους δολάτρες ηθαγενείς. Είχε μάλιστα μαζί του για συνοδό
και έναν άλλον εκεί οδηγό. Το κρύο μια μέρα ήταν τόσο ανυπόφορο που κινδύνευαν να ξυλιάσουν. Στη μέση του δρόμου λοιπόν συναντούν ένα ανθρώπινο σώμα παγωμένο και σχεδόν ανέστητο. Λέγει λοιπόν, ας μεταφέρουμε σε καμιά καλύβα παρακάτω αυτόν τον άνθρωπο. Ζει ακόμη. Ίσως προλάβουμε και τον σώσουμε. Εγώ δεν μπορώ να σύρω τα πόδια μου, του λέει ο οδηγός, όχι να φορτωθώ τόσο βάρος. Και προχώρησε. Σαντού όμως δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ένιωθε υποχρεωμένος. Έπρεπε να βοηθήσει στην περίπτωση αυτή. Αυτό που μπορούσε. Φρόντισε λοιπόν σιγά σιγά, γονάτισε κάτω και έβαλε τον άνθρωπο στην πλάτη του. Και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια, άρχισε σιγά σιγά να περπατά. Από την πολύ όμως προσπάθεια που έκανε, θερμάνθηκε, ίδρωσε υπερβολικά το σώμα του Σαντού και αυτή η ζέστη μετεδόθηκε στο παγωμένο σώμα του ανθρώπου κουβάλουσε. Αποτέλεσμα τι? Να επανέλθει αυτό το σώμα στη ζωή. Έτσι, σε λίγο, περπατούσαν και οι δυο, πλάι-πλάι, κατηφορίζοντας, δοξάζοντας το Θεό. Όμως, προχωρώντας αρκετή ώρα, τι συνείδησαν? Βρήκαν νεκρό τον οδηγό, που είχε αρνηθεί να δώσει τη βοήθειά του. Είχε παγώσει αυτός, είχε ξυλιάσει και πέθανε αυτός. Ναι, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να τις προσέχουμε, διότι έχουμε την γνώμη εμείς ότι το να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο δεν είναι δική μας δουλειά πάντοτε. Μπορεί βέβαια να μην μπορούμε να τον βοηθήσουμε απόλυτα, αλλά όσο μπορούμε πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, κάποιο τρόπο. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε ένα ξύλο μεγάλο. Ναι, μα δυο μαζί μπορεί να το μπορέσουμε. Γιατί λοιπόν εν συνδυασμό αυτός με τον Κήρυκα δεν προσέφερε? Δεν μπορώ εγώ. Όσο μπορείς, κάνε μια προσπάθεια. Τώρα εσύ, ποιος ευρέθηκε σε σένα? Δεν ευρέθηκε κανείς. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν στη ζωή μας που είναι πολύ διδακτικές και εντούτοις όμως δεν το κατορθώσαμε αυτό να το επιβάλλουμε στον εαυτό μας και να το κάνουμε βίωμά μας. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Ίσως μας χρειαστεί κάποτε. Αναφορικώς με την προσευχή θα έχετε ακούσει πολλά θαύματα. Είναι κάτι το παντοδύναμο. Είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί το ατομικό όπλο του χριστιανού. Σας διηγηθώ κάτι το οποίο έλαβε χώρα κάποτε. Αναφέρεται ότι τον Οκτώβριο του 1947 σε ένα νησί του Ειρηνικού ξέσπασε παραδόξως μια μεγάλη πυρκαγιά. Μέσα δε σε λίγη ώρα εξαιτίας των σφοδρών ανέμων η φωτιά έφαγε τις δασωμένες πλαγιές, έκανε παρανάλωμα τις υπαίθριες κατοικίες και ο κόσμος έξαλλος έτρεχε προς την ακρογιαλιά, θρυνώντας και απελπισμένος. Μπροστά τους όμως φουρτουνιασμένη η θάλασσα. Πίσω τους οι αχόρταγες φλόγες φωτιάς. Καμιά ελπίδα λοιπόν σωτηρίας. Όλοι περίμεναν το θάνατο. Εκεί ξαφνικά ακούγεται μια φωνή. Μια φωνή ενός χριστιανού, ο οποίος σκέφτηκε σωστά και φωνάζει και λέει το εξής: αδέλφια, πέστε στα γόνατα, να προσευχηθούμε, δεν υπάρχει άλλο τρόπο σωτηρίας. Θες από πίστη, θες από φόβο αυτοσυντηρήσεως, θες δεν ξέρω τι θες. Σχεδόν όλοι γονάτισαν όσοι άκουσαν και άρχισαν να προσεύχονται με κατάνοιξε δάκρυα. Και το θαύμα έγινε. Ο αέρας παραδόξως πέφτει απότομα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αρχίζει να πνέει και αντίθετος δυνατός άνεμος που απομάκρυνε τις φλόγες από τους ανθρώπους. Και η φωτιά σιγά σιγά από στιγμή σε στιγμή έσβησε. Καταλαβαίνετε τώρα, Όλοι τότε καταχαρούμενοι φώναξαν ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό
αυτός ο Θεός δεν πέθανε, ζει και θα ζει, ζούσε, ζει και θα ζει. Σε οποιαδήποτε λοιπόν στιγμή και αν βρεθούμε, που για μας πολλές φορές είναι τέτοια η ζωή, γιατί την έχουμε φτιάσει τέτοια, να είναι μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Μη απελπιστούμε. Υπάρχει και τρίτη κατάσταση. Οι άνθρωποι δυστυχώς στις δύσκολες στιγμές τους, την άγκυρά τους τη ρίχνουν στο πορτοφόλι τους. Τη ρίχνουν στους συνανθρώπους τους. Τη ρίχνουν στη δύναμή τους, στην εξυπνάδα τους, στην επιστήμη τους, στο εγώ τους. Δεν κάνουν καλά. Χωρίς να παραβλέπουν όλα αυτά, την εμπιστοσύνη τους και την άγκυρά τους θα την πρέπει να τη ρίχνουν στο Χριστό. Στους Εβραίους, αγαπητοί μου, αν διαβάσετε στο έκτο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, θα βρείτε εκεί πέρα ότι η προτοπή του Παύλου είναι ο χριστιανός να ρίχνει την άγκυρά του στον ουρανό, διότι εκείνο ο Χριστός πηγεμένος πρόδρομος υπέρ ημών. Να μην τη ρίχνει στον εαυτόν του. Είδατε ποτέ σας να ρίχνουν στα αμπάρια τους τα πλοία την άγκυρα? Όχι. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους. Τη ρίχνουν στη θάλασσα. Εκεί πιάνονται. Εκεί αγκυροβολούν. Εκεί ασφαλίζονται. Για μας είναι ο Χριστός. Ποτέ σας μην τα βάλετε κάτω. Ποτέ σας μην καταποθείτε από δύσκολες στιγμές. Προσευχή ανοίγει ένα δρομάκι. Εκεί που έχουν κλείσει όλα επί κακό. Ανοίγει ένα δρομάκι. Δημιουργεί καταστάσεις. Κάνει νεκραναστάσεις σε υποθέσεις. Νεκραναστάσεις σε σώματα. Νεκραναστάσεις σε ψυχές. Προσεύχεστε. 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 Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο, ασφαλέστερο όπλο και ωφελημότερο όπλο για τον άνθρωπο. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Οποιαδήποτε αναθυμία εσείς από τις ενοχώριες και την κακία της ζωής, εάν μας αποπνίγουν και μας φέρουν σε απελπιστική κατάσταση, να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει το ατομικό όπλο, η προσευχή, που τακτοποιεί τα πράγματα και δίδει λύσεις εκεί που δεν περιμένει ο άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν τα προσέχουμε αυτά. Ένας πλοίαρχος Ευρωπαίος λέγεται ότι κάλεσε κάποτε στο καράβι του τον αρχηγό μιας συνδικής φυλής για να του κάνει ένα τραπέζι με την ακολουθία του. Τίμασαν πράγματι ωραία φαγητά για να τους ευχαριστήσουν. Ο πλοίαρχος, μόλις αυτοί έφτασαν, τους έδειξε τις θέσεις τους, κάθισε κι αυτός μαζί τους και άρχισε να τρώει. Με πληξή του όμως είδε πως εκείνοι δεν άνοιζαν τίποτα. Παρεξενεύτηκε τότε και ρώτησε τον Αραπόστολο που του συνόδευε γιατί δεν έτρωγαν. Μήπως δεν τους άρεσαν τα φαγητά, μήπως έλειπε τίποτε. Απαντά λοιπόν ο Ιεραπόστολος και λέει: πράγματι, καπετάνιο μου, λείπει κάτι. Γνωρίζετε ότι οι χριστιανοί Ινδοί δεν τρώνε ποτέ χωρίς να προηγηθεί προσευχή. Ας συνεχίσουμε από τα μικρά-μικρά, προκειμένου να ωφελήσουμε κι εμείς. Αναφέρεται ότι σε ένα καλοφραγμένο περιβολάκι, μια καλοκαιριάτικη μέρα, η νοικοκυρά είχε ξεχάσει ανοιχτή μια μικρή πορτίτσα που έβλεπε προς το δημόσιο δρόμο. Κάποια λοιπόν στιγμή ορμά και μπαίνει από εκεί ένα γουρουνάκι, το οποίο κυκλοφορούσε εκεί στο δρόμο. Η γυναίκα μόλις το είδε έτρεξε να το διώξει. Μα εκείνο φοβισμένο άρχισε να πηδάει από εδώ και από εκεί, σε μια άκρη στην άλλη, όπου σε λίγο όλα τα άνθη, όλα τα λαχανικά, τα πάντα του Μπαξέ κατεπατήθησαν. Και παρουσίαζε ο Μπαξές εκείνο, στο περιβολάκι εκείνο, μια εικόνα, καταστροπτική εικόνα, βιβλική καταστροφή έγινε μέσα εκεί. Σκέφτηκες ποτέ, αγαπητέ μου, πως αφήνοντας ίσως ανοιχτή την πιο μικρή πόρτα της καρδιάς σου,
ότι θα πάθεις το ίδιο. Ότι ο αρχαίος αυτός εχθρός θα εισέλθει από εκεί και θα καταστρέψει ό,τι το ωραίο, ό,τι το ευγενικό, ό,τι το τίμιο, ό,τι το ηθικό, ό,τι το σωστό που υπάρχει εντός του. Πρόσεχε. Πρόσεχε, πρόσεχε. Αν ο άνθρωπος εξετάσει τι τρόπο έφτασε εκεί που έφτασε, θα βρει ότι πράγματι κάποτε δεν πρόσεξε κάποια μικρή πορτούλα. Πάρετε έναν διάσημο άνθρωπο, ένα μεγάλο χαρτοπέχτη. Πού δεν ξεκίνησε? Πώς έγινε να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, ώστε και το σακάκι του να πουλήσει που λέμε ακόμη, να εξευτελίζεται? Απλώς επήρε την τράπουλα κάποτε και έριχνε πασέτζες. Έρχεται η δίχη του. Απλώς έπαιζε μια κοτσίνα να ξεσκάσει. Και αυτός έφτασε σήμερα να είναι ένας διάσημος χαρτοπαίχτης. Ένας δηλαδή απατεών με όλη τη σημασία της λέξεως. Διότι όταν λέμε χαρτοπαίχτης, λέμε απατεών. Κανένας δεν κάθεται για να χάσει. Κάθεται για να μετέλθει τα πάντα. Για να κερδίσει. Γι' αυτό είναι ληστής ταυτόχρονα. Ληστεύει τον άλλον. Και αν γνωρίζετε από χαρτιά, θα μπορείτε να με δικαιολογήσετε το τι κομπίνες, το τι απάτες γίνονται στα καζίνα, στα χαρτοπαίγνια, τα μεγάλα, μα και τα μικρά ακόμη. Εάν θα δούμε μίαν διάσημον πόρνιν, ξέρετε πού θα ξεκίνησε αυτή και έφτασε? Από ένα φλερτ, από ένα χαμόγελο, από ένα χάδι, από μία αθώα συναναστροφή, από ένα αθώο πάρτι. Από εκεί ξεκίνησε και έγινε αυτή που κοκκίνιζε να ακούσει λόγων, να κοκκινήσεις εσύ τώρα να την ακούς και να την βλέπεις. Έτσι ξεκίνησε. Ένας αλκοολικός, πώς έφτασε εκεί? Απλώς ένα ουζάκι για την όρεξη. Από εκεί ξεκίνησε και έφτασε σήμερα να χρειάζεται όλα τα βαρέλια του Τυρνάβου και να καταντά και δεν ξέρω πού να φτάνει. Όλα τα πάθη, όλες οι κακίες, όλες οι ασωτίες, όλες οι αμαρτίες ξεκινούν από το μηδέν. Υπάρχει μία ωραία εικόνα. Πηγαίνετε αν θέλετε την άνοιξη έξω στους αγρούς. Θα δείτε ωραίες πρασινάδες, θα καθίσετε πάνω, θα ευχαριστηθείτε. Πηγαίνετε στο ίδιο μέρος και το φέρος και θα δείτε παραδόξως ότι εκείνα τα χόρτα που ήσαν πράσινα, που ήσαν μαλακά, που καθίσετε πάνω την άνοιξη που τα χρησιμοποιήσετε, τώρα είναι αγκάθια και δεν μπορείτε να περάσετε καν από εκεί. Έτσι είναι η αμαρτία. Έτσι παρουσιάζεται στην αρχή και εξελίσσεται σε αγκάθι. Έχει μία ανιδίτητα, όμως έχει μία συχαμάρα εκ των υστέρων. Αυτή είναι η περίπτωση εμπροκειμένου και εδώ. Προσέξετε τις αιτίες αν θέλετε να προλάβετε τα αποτελέσματα. Προσέξετε το μάτι σας. Μην αφήνετε τη σκέψη σας. Προσέξετε τα χέρια σας. Προσέξετε τη γλώσσα σας. Προσέξετε τα συστήσεις σας. Προσέξετε τα πέντε ζεύγη βοών της παραβολής, που είναι οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Προσέξετε το σατανά. Το γουρουνάκι αυτό, προσέξτε το. Μην το βάζετε στη ζωή σας. Μην ανοίγετε το σπίτι σας. Μην ανοίγετε την καρδιά σας. Μην ανοίγετε τίποτα. Μην έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν. Διότι θα πάθετε ό,τι έπαθε το περιβόλι αυτό. Το ψυχικό σας, δηλαδή το δικό σας περιβόλι, θα πάθει ό,τι έπαθε το περιβόλι αυτό αυτής της νοικοκυράς. Ναι, θα με δικαιολογείτε νομίζω, διότι και εσείς θα ξέρετε ότι εκ του μηδενός ξεκινήσατε και καταστραφήκατε, διότι δεν προσέξατε. Δεν μας αφήνει βέβαια ο εγωισμός να το ομολογήσουμε ότι έτσι ξεκινήσαμε και έτσι κατρακυλήσαμε. Είναι μια
χιονοστιβάς η αμαρτία, αλλά ξεκινάει από το μηδέν, από την κορυφή και κατεβαίνοντας παίρνει άλλο μαζί του και έχει τα ολοέθρια αποτελέσματα στο πέρασμά του. Ρώτησαν κάποτε το Μέγα Αντώνιο, που δεν ήξερε καν να διαβάσει, πώς κατόρθωσε να γίνει τόσο σοφός, ώστε να το συμβουλεύονται ακόμη και επίσκοποι, μα και βασιλείς και σοφοί των ημερών του. Και αυτός ταπεινά απήντησε: «Έχω κι εγώ ένα βιβλίο πάντοτε ανοιχτό μπροστά μου. Οι πρώτες του σελίδες είναι η γη, με τα άμφη, τα δέντρα και τα απειράριθμα ζώα. Οι κατόπιν σελίδες του είναι η απέραντη θάλασσα, με το πλήθος των ψαριών της. Και παρακάτω είναι ο αέρας με τα πυκλόχρωμα και καλλικέλαδα πουλιά. Η πιο πέρα σελίδες είναι ο ουρανός με τα αναρρύθμιτα άστρα. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο βιβλίο γνώρισα την άπειρο σοφία του Θεού. Δεν ξέρετε ότι τα έργα του ομιλούν για αυτόν? Η ουρανή, λέγει το Πνεύμα το Άγιο δια του Δαβίδ, ομιλούν και διηγούνται δόξαν Θεού. Και εντούτοις οι άνθρωποι σεμνύνονται να έρχονται από τον Πίθηκο, να έχουν πατέρα τον Πίθηκο και όχι δημιουργό το Θεό. Μια φωνή μισοβισμένη κάποτε πρόλαβε να πει μια διεύθυνση και να προσθέσει: «Το οξυγόνο τελειώνει, πνίγομαι». Αυτό ήταν μόνο. Το ακουστικό το σήκωσε κάποιος άγνωστος. Στην αρχή τάχασε, σάστησε. Τι είπα να πει: «Οδός τάδε, αρθιμός τάδε, το οξυγόνο τελειώνει, πνίγομαι». Τι είπα να πει. Εν πάση περιπτώσει, δεν αργοπόρησε, αμέσως τηλεφωνεί στις πρώτες βοήθειες. Ανέφερε το περιστατικό, αυτό και αυτό. Ένα τηλέφωνο ανώνυμο πρόλαβε να μου πει και εγώ να ακούσω: «Οδό αρθιμό και το οξυγόνο τελειώνει, πνίγομαι». Έδωσε λοιπόν τη διεύθυνση και από εκεί και πέρα όλα έγιναν γρήγορα. Έτρεξε αμέσως σε βοήθεια ένα ασθενοφόρο αυτοκίνητο. Και τι βρήκαν? Βρήκαν σε ένα δωματιάκι μια γερόντισα μόνη να χαροπαλεύει. Και το ακουστικό του τηλεφώνου να είναι κρεμασμένο κάτω. Δεν είχε τη δύναμη να το επαναφέρει από εκεί που έφτιαξε τον αριθμό και εκάλεσε σε βοήθεια. Σε λίγο ένα άλλο τηλεφώνημα από τον πρωτοβοηθειόν παίρνει τον άνθρωπο αυτό που είχε δεχτεί το τηλεφώνημα της άγνωσης φωνής και του λέγει και μαθαίνει πως η γερόντισσα σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβασή σου. Καταλαβαίνετε τώρα ο άνθρωπος πως αισθάνθηκε. Θα μου πείτε, αυτό γιατί μας το λες? Ακούστε αγαπητοί, το περιστατικό αυτό θέλω να ξέρετε ότι συνέβηκε κάποτε εδώ στην Αθήνα, ανάμεσα σε δύο αγνώστους ανθρώπους. Η γυναίκα που χαροπάλευε πήρε στην τύχη έναν αριθμό τηλεφώνου. Το καλώδιο μετέδωσε μια έκκληση για βοήθεια και εκείνος που την άκουσε δεν αδιαφόρησε, ούτε έμεινε σε μια επιπόλαιη συναισθηματική ανησυχία, αλλά κινήθηκε δραστήρια, έγκαιρα. Έκανε αυτό που μπορούσε. Τι μπορούσε? Ένα τηλεφώνημα στην αρμοδία υπηρεσία. Και έτσι με ελάχιστο κόπο έσωσε μια ζωή. Έχετε τη γνώμη ότι εμείς είμαστε τόσο άχρηστοι στον κόσμο αυτόν? Δεν μπορούμε εμείς, αν θέσουμε την υπηρεσία μας και στην υπηρεσία του άλλου, να προσφέρουμε τίποτα καλό, λέτε? Και πολλές φορές στοικότατα αδιαφορούμε. Κλείσε την πόρτα και πάμε μέσα. Ας να τους θρέψει το φιλόπτωχο,
να τους προσέξει το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Γι' αυτό είναι οι σύλλογοι της φιλανθρωπίας να πάνε στον Νίκο Γαλήνης και χίλια δυο άλλα πράγματα για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη έναντι αυτών. Διότι δεν το μπορούμε. Είπα και γρηγορότερα ότι μπορούμε, και αν δεν μπορούμε μαζί με έναν άλλον μπορούμε, και αν δεν μπορούμε οι δύο μπορούμε τρεις, μπορούμε πέντε, μπορούμε δέκα. Έχουμε υποχρέωση, αγαπητοί μου. Δέστε το καλά στο νου σας. Έχουμε υποχρέωση. Ο δυνάμενος, λέγει ο Ιάκωβος, ποιήν καλόν και ου ποιήν αμαρτία το εστί. Δεν θα δώσουμε λόγο μόνον για τις αμαρτίες που κάναμε την ημέρα, αλλά και για τα καλά που κάναμε, που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Είναι αμαρτία. Έχουμε υποχρέωση. Δεν το μπορώ μόνος μου. Το μπορούμε πολύ μαζί. Πώς πιάνουμε το τηλέφωνο για να κάνουμε χίλιες δυο παρεκτροπές στη ζωή μας. Να παρακαλέσουμε, να διατάξουμε, να κλάψουμε κλπ. Και δεν μπορούμε να κάνουμε το καλό. Ο Χριστός μας, ενθυμίστε, πούθε διακονήτω εκ των υπαρχόντων, λέγει, ορισμένων κυριών. Για διαβάστε το Λουκά. Είχε ορισμένα έξοδα. Είχαν ορισμένες ανάγκες. Δεν μπορούσε μία κυρία, πολλές μαζί, σήκωναν το βάρος αυτό των εξόδων, των αναγκών της κινήσεως του Χριστού μας. Αυτό τούτο πρέπει να συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Μην μένουμε ποτέ αδιάφοροι. Δεν το μπορούμε εμείς να το πούμε σε κάποιον παρακάτω. Να πάρουμε το τηλέφωνο να ειδοποιήσουμε κάποιον άλλον, κάποιον άλλον, κάποιον άλλον. Πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μας. Και δεν ξέρουμε εμείς πού σταματάει η λύση του προβλήματος και της ανάγκης εκείνου του ανθρώπου που μας καλεί με την περίστασή του να φανούμε. Δυστυχώς δεν το προσέχουμε όσο πρέπει. Δεν το προσέχουμε. Λέγεται επίσης για ένα άλλο ζήτημα βέβαια ότι το 1654 ένας μεγάλος φυσικός και μαθηματικός, ο Πασχάλ, ο Βλάσιος, ότι πίστεψε στον Χριστό. Μετενόησε για την προτέρα του ζωή και ο εσωτερικός του κόσμος είναι τώρα πλημμυρισμένος κατά κάποιον τρόπο από το φως και τη χάρη του Χριστού. Παίρνει τότε ένα χινόφτερο, ένα φτερό δηλαδή από χίνα, και γράφει μερικά λόγια. Θα έχετε την καλοσύνη να ακούσετε τι λόγια έγραψε. Ακούσετε. Έγραψε λοιπόν ο Πασχάλ. Θεέ του Αβραάμ, Θεέ του Ισαάκ, Θεέ του Ιακώβ, όχι των φιλοσόφων και των επιστημόνων. Θεέ βεβαιότης, Θεέ χαρά, Θεέ ειρήνη, Θεέ του Ιησού Χριστού. Χαρά, 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 δάκρυα χαράς. Σε αρνήθηκα, σε ξανασταύρωσα, ας μη σε αποχωριστώ ποτέ πια. Είναι μια αφόρμητη ομολογία ενός, όπως ξέρετε, από τα μεγαλύτερα πνεύματα των αιώνων μπροστά στο δωτήρα της αληθινής χαράς, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, που δυστυχώς σήμερα τα παιδάκια τα σημερινά που δεν βγήκανε ακόμη από τα γενοφάσια τους, που τα μάθανε δυστυχώς όλα από την ανάποδη, αρνούνται τον Θεό, απορρίπτουν ως κατεστημένο και την πίστη, και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπετε, τα οποία έχουμε. Ένας εφημέριος λέγεται, που η εκκλησία του είχε ανάγκη από επισκευές, πήγε στο σπίτι κάποιου πλουσίου ενωρίτη του κάποτε. Όμως
μόλις έκανε να χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας, ακούει μέσα να γίνεται ένας μεγάλος καυγάς. Εμάλωνε αυστηρά το γιο του, γιατί είχε ανάψει χωρίς ανάγκη ένα σπίρτο. Αστείο βέβαια για μας αυτό, ε! Όταν άκουσε αυτά ο ιερεύς, είπε καθεαυτό να παίξω στην πόρτα πριν χτυπήσει ακόμη. Πολύ τσιγκούνης είναι αυτός ο άνθρωπος. Πού να πάω? Πού να πάω να του ζητήσω χρήματα όταν κάνει τέτοιο καυγά για ένα σπίρτο? Πήγε να γυρίσει να φύγει. Αλλά όμως μια άλλη σκέψη του είπε, γιατί έφτασες μέχρι εδώ? Χτύπησε, προχώρησε και αν συναντήσεις σχολεία, φεύγεις. Κλείνεις μια υπόθεση, να στραφείς τουλάχιστον κάπου αλλού. Πράγματι, χτύπησε. Ο οικοδεσπότης αμέσως άνοιξε, τον δέχτηκε με ευγένεια και του έδωσε μάλιστα προθυμότατα ένα πολύ σεβαστό ποσό εν σχέση με εκείνο το οποίο του ζήτησε αυτό. Ο παπάς παρεξενεύτηκε και δεν μπόρεσε τώρα να κρατήσει την άδικο κατηγορία που του είχε κάνει απ' έξω από την πόρτα. Του φανέρωσε λοιπόν τη σκέψη του. Εκείνος όμως χαμογελώντας του απήντησε. «Με αδίκησες, πάτερ μου, αλλά δεν πειράζει. Αν δεν έκανα έτσι, πάτερ μου, δεν θα είχα σήμερα τίποτα. Ούτε θα είχα αυτές τις λίγες δραχμές να σας τις δώσω για το ωραίο σας αυτό έργο. Πάτερ μου, να μη γίνεται καμιά σπατάλη και να ξοδεύω εκεί που πρέπει. Αυτή ήταν η αρχή μου. Αν δεν είχα αυτή την αρχή από τα πρώτα βήματα της ζωής μου, δεν θα κατόρθωνα να προκόψω, δεν θα κατόρθωνα να κάνω τίποτα. Πάντως γνώριζε, όταν ξαναχρειαστείς κάτι για την εκκλησία μας, έλα πάλι από μένα, ίσως κάτι έχω να σου δώσω ακόμη». Ε, μεγάλο μάθημα αυτό. Μεγάλο μάθημα η οικονομία μεταδιακρίσεως. Μεγάλο μάθημα. Αλλά εμείς είμεθα σπάταλοι εκεί που δεν πρέπει και είμεθα δίθεν οικονόμοι εκεί που πρέπει και είμεθα τσιγκούνιδες. Όσον γίνεται τόσα σπατάλοι γύρω μας που αν θα λογαριάζαμε καθημερινώς το τι σπαταλούμε που δεν μας χρειαζόταν απεριτό και πολλές φορές αυτά που σπαταλούμε ρητά μας κάνουμε και ζημιά και έχει άλλα επακόλουθα, αν τα σκεπτόμεθα αυτά θα είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς θα πρόκειται να βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη για κάτι που πρέπει και εμείς να προσφέρουμε, τότε υπάρχει κάβουρας μέσα και το δαγκώνει το χέρι, δεν αφήνει να δώσουμε. Ποσχόμεθα καμιά φορά ούτε το τάμα μας δεν κάνουμε εκ των υστέρων από την τσιγκουνιά μας. Και αρνούμεθα και αυτόν τον Θεόν και βρισκόμαστε δεσμεμένοι στην ημέρα εκείνη, διότι αρνηθήκαμε εκείνο που υποσχέθημεν να δώσουμε. Ας το προσέξουμε, εν πάση περιπτώσει, και αυτό, αν χρειάζεται βέβαια σε κανέναν. Σε ένα χωριό της Αργολίδος συνέβη κάποτε ένα θαύμα που είναι το εξής. Ο εφημέριος του χωριού αυτού, Παπαδημήτρης Μούκιος ελέγεται, ή το κάποιος που έζησε τον περασμένο αιώνα, ήταν πράγματι τύπος και υπογραμμός Λεβίτου. Ευσεβής, σεμνός, ταπεινός, άκακος, ελεήμων, φρόντιζε το ποιμνιό του σαν πραγματικός πατέρας. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Η εκκλησία δε του χωριού είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Ένα Σάββατο βράδυ λοιπόν, ενώ ο Παπαδημήτρης κοιμότανε στο σπίτι του ήσυχος,
ένιωσε ξαφνικά ένα χέρι να τον σκουντά. Κάπως δυνατά. Και ανασηκώθηκε, πετάχτηκε, τρομαγμένος. Συγχρόνως, άκουσε και μια φωνή να του λέει: «Εγώ καίγομαι και εσύ κοιμάσαι?» Δίνεται βιαστικά, πηγαίνει στην εκκλησία και τι βλέπει? Ήταν γεμάτη καπνούς. Που λέει τον άφηνα να μπει. Χτυπά τότε την καμπάνα και σε λίγα λεπτά όλο το χωριό μαζεύτηκε εκεί. Πηγαίνουν στο ιερό και βλέπουν φωτιά να κατατρώγει το πίσω μέρος της εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Ενώ ο του θαύματος το εμπρός μέρος της έμενε ανέπαφο. Τι είχε συμβεί? Ο εκκλησάρης ξέχασε να σβήσει το βράδυ ένα κερί που είχε κολλήσει κάποιος πίσω από την εικόνα του Αγίου. Και αυτό είχε κάνει όλη αυτή την κατάσταση φωτιά. Μέχρι σήμερα, θέλω να γνωρίζετε, βρίσκεται στην εκκλησία του Χριστού του χωριού η εικόνα αυτή του Αγίου Δημητρίου. Είναι τοποθετημένη στο τέμπλαιο και το πίσω μέρος της έχει τα ίχνη της φωτιάς. Θεός είναι πάντοτε μαζί με τους δικούς του και προλαμβάνει πολλά κακά πράγματα, τα οποία η ολιγορία η δικιά μας ή η αδυναμία η δικιά μας δεν μπορεί να τα προλάβει. Τα προλαμβάνει ο Θεός. Αλλά εμείς δεν έχουμε τόσο εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε το καντήλι δεν ανάβουν μπροστά στην εικόνα του Χριστού τους, για το θεωρούν ως περιττό, σ' αγίουστος το προστινητάρι τους. Είναι άλλοι που το ανάβουν μόνον κάθε Σαββατοκύριακο, σ' άλλες μέρες δεν χρειάζεται. Λυπούνται, μετρούνε και ζυγίζουν το λάδι, ότι θα φτωχύνουν που θα βάλουν λάδι στο καντήλι. Άσε αυτοί που βάζουν το πιο σκάρτο και παραπονούνται έπειτα ότι δεν το καίει ούτε το καντήλι. Και εντούτοις όμως, όταν ο άνθρωπος είναι του Θεού και ξυπνάει με το όνομα του Θεού και κοιμάται με το όνομα του Θεού, πρέπει να κοιμάται ήσυχα και ξένιαστος. Ο Θεός έχει τη φροντίδα του και για αυτά τα υλικά πράγματα, εκτός από τα πνευματικά. Εμπιστοσύνη, αγαπητοί μου, στο Θεό. Εμπιστοσύνη. Εκεί να κουμπάμε όλοι μας πάντοτε και να είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο οποίος αγρυπνά για όλες τις περιπτώσεις θα μας βοηθήσει εκεί που πρέπει και όσο πρέπει. Κάποτε ρώτησαν τον Κανάρη, ξέρετε περί Κανάρη, σε τι χρωστούσε τα τόσα κατορθώματά του. Στην απόφαση αποκρίθηκε και στου Θεού το θέλημα ναύαρχε, προσθέσεσε ένας άλλος φίλος του, νεότερος στα χρόνια. Ναι παιδί μου, ναι, έσπευσε να συμφωνήσει ο γενναίος αυτός περιπολιτής. Από μικρός στο όνομα του Θεού ακουμπούσα πάντα την απόφασή μου. Πάντα την απόφασή μου. Αυτό είπε. Και είναι σε πλήρωση των λόγων που σας είπα γρηγορότερα, ότι όποιος εμπιστεύεται στον Θεό μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Ένα πράγμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος είναι το θέμα των αμαρτιών του. Δεν υπάρχει άλλο θέμα που να συγκινεί τον ουρανό. Και όταν ο άνθρωπος φροντίζει να τακτοποιεί το θέμα των αμαρτιών του στον κόσμο τούτον, θα πρέπει να είναι ήσυχος ότι ευχαριστεί τον ουρανό και ότι είναι εις θέση ανα πάσαν στιγμή, αν κληθεί, να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου του. Για έναν μεγάλο πατέρα της αρχαίας εκκλησίας, τον Όσιο Ιερώνυμο, αναφέρεται το εξής περιστατικό. Μια χριστουγεννιάτικη νύχτα, λέγεται, είχε φτάσει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και προσήφιε το εκεί. Ξαφνικά ακούει τη φωνή του Ιησού. Ιερώνυμε, τι έχεις να μου προσφέρεις για την ημέρα των γενεθλίων μου?
Ο Θείος Βρέφος, απαντά εκείνος, το ξέρεις. Για σένα παράτησα όλα τα μεγαλεία και όλες τις χαρές του κόσμου και ασκητεύω τόσα χρόνια. Όλη μου η διάνοια, η καρδιά μου, η ύπαρξής μου σου ανήκουνε. Τι άλλο μπορώ να σου προσφέρω? Δεν έχω τίποτα άλλο. Ιερώνυμε, έχεις κάτι ακόμη και το ξεχνάς. Το θέλω. Μα τι είναι αυτό? Ω αγάπη της αγάπης μου, ω ζωή της ζωής μου, πώς είχα κάτι ακόμα και να το κρατώ για μένα? Πες μου, τι ξέχασα να το προσφέρω? Μεσολάβησαν λίγες στιγμές σιωπής και η φωνή ξανακούστηκε. Ιερώνυμε, δώσ' μου τις αμαρτίες σου. Τις αμαρτίες μου, Πανάγιε Θεέ, τι να τις κάνεις τέτοια συχαμερή συμφορά? Μα για αυτές ήρθα στον κόσμο, Ιερώνυμε, αυτές αναζητώ σε κάθε άνθρωπο για να τις συγχωρώ. Και εντούτοις, μόνον αμαρτίες δεν προσφέρουμε εμείς. Δίδουμε κεριά, δίδουμε λιβάνια, φέρνουμε λάδι, φτιάχνουμε εικόνες, φτιάχνουμε πολυελαίους, κάνουμε μοναστήρια, κάνουμε εκκλησίες. Αμαρτίες δεν δίδουμε. Αγαπητοί μου, η μόνη παραγωγή του ανθρώπου είναι αμαρτίες. Ο Θεός θέλει κάτι δικό μας. Μαζί με όλα λοιπόν τα καλά που κάνουμε, να δώσουμε και τις αμαρτίες μας, όσοι δεν τις έχουμε δώσει ακόμη, εν μετανοία και εξομολογήσει, για να γίνει χαρά στον ουρανό, την οποία εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.